Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μία ακόμη εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης Ανιχνεύσης και σήμερα προσκεκλημένος μας είναι ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αθανάσιος Τσαφτάρης, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, διετέλεσε και υπουργός. Κύριε Τσαφτάρη, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να έχουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι καθηγητής γενετικής ο κύριος Τσαφτάρης και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλός στην εκλαήκευση των σύνθετων ζητημάτων τα οποία θα μας δείξει. Το πρώτο μου ερώτημα είναι τι πράγμα είναι αυτός ο κορονοϊός, κύριε Τσαφτάρη. Ο κορονοϊός είναι ένας ιός, σαν πολλούς τέτοιους ιούς που υπάρχουν, θυμίζοντας τον κόσμο, γιατί γίνεται σύγχυση, οι ιοί δεν είναι οργανισμοί. Δεν έχουν δηλαδή κύτταρα. Είναι γυμνό το γενετικό του υλικό, τυλιγμένο με κάποιο σώμα πρωτεϊνικό. 3-4 πρωτεΐνες όλο και όλο φτιάχνονται από τα 3-4 γονίδια που έχουν οι ιοί. Οι ιοί όμως χωρίζονται σε δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες. Μέχρι τώρα ξέραμε κυρίως τους DNA ιούς που έχουν δηλαδή γενετικό υλικό σαν και το δικό μας, φτιαγμένο με DNA. Το DNA είναι διπλή σέλικα, θυμίζω, όπως το μαθαίνουν τώρα τα παιδιά από το δημοτικό. Είναι δύο συμπληρωματικές αλυσίδες. Είναι έτσι φτιαγμένο που το ένα μπορεί να αποτελέσει καλούπι ή αντίγραφο το απέναντι. Γενικά είναι πολύ σταθερό μόριο, αντέχει δηλαδή στις όποιες αντιξοότητες. Γι' αυτό και αποτελεί τη βάση της πληθώρας των οργανισμών όλων. Όσοι έχουν κύτταρα είναι φτιαγμένα το γενετικό του υλικό από DNA. Και σε πάρα πολλούς ιούς επίσης το γενετικό του υλικό είναι φτιαγμένο με DNA. Αντιθέτως στους ρετροϊούς το γενετικό υλικό είναι φτιαγμένο από RNA, δλαδή όχι desoxyribonucleic oxy, απλό ribonucleic oxy. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ DNA και RNA. Από το πρώτο γράμμα του γενετικού υλικού φτιάχνεται η διαφορά. Οι ρετροϊοί λοιπόν είναι οι ιοί που έχουν ως γενετικό υλικό RNA. Τι διαφορά έχει το DNA αυτό? Σας θυμίζω ότι σε αντίθεση με αυτά που είπα για το DNA, το RNA είναι μονόκλωνο μόριο, δηλαδή δεν έχει συμπληρωματικές αλυσίδες η μία συμπληρωματική της άλλης όπως το DNA. Είναι τρομερά ευαίσθητο μόριο, λίγο σαπουνάδα ή λίγο ανεβασμένο pH, λίγη αλκοόλ κλπ. Και αμέσως διαλύεται το RNA, δηλαδή χάνεται η ζωή του ιού από μια σταγόνα που ανεβάζει το pH και το κάνει λίγο αλκαλικό. Δηλαδή είναι ένα μόριο τρομερά ευαίσθητο. Γιατί όμως κάποιοι ιοί προτίμησαν αυτού του είδους το γενετικό υλικό αφού έχει όλα αυτά τα μειονεκτήματα? Υποψιαζόμεθα λοιπόν τώρα, σε αντίθεση με το κεντρικό δόγμα που επικρατούσε όλα αυτά τα χρόνια, ότι η ζωή ξεκίνησε σε αυτό το πλανήτη με τις μορφές DNA, το οποίο όπως ξέρουμε σύμφωνα με αυτό το δόγμα τα γονίδια που είναι φτιαγμένα με DNA μεταγράφονται, στέλνουν δηλαδή πληροφορίες με τη μορφή RNA και αυτό πηγαίνει και μεταφράζεται σε αλληλουχίες αμινοξέων, δηλαδή φτιάχνονται οι πρωτεΐνες μας, τα ένζυμα και διάφορες άλλες πρωτεΐνες των κυττάρων που παίζουν όλους αυτούς τους καταλυτικούς ρόλους. Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το δόγμα για το πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει η ζωή σαν DNA, αφού το DNA ναι μεν είναι άριστο στην κωδικοποίηση και στην κληρονόμηση, στην αντιγράφηση πληροφοριών, στη σταθερότητα, αλλά δεν έχει κανένα καταλυτικό ρόλο. Δεν μπορεί να φτιάξει ούτε καν τον εαυτό του. Χρειάζεται πρωτεΐνες για να φτιαχτεί DNA. Επομένως, για να φτιαχτούν όμως πρωτεΐνες χρειάζεται DNA. Οι πρωτεΐνες ναι μεν είναι καλοί καταλύτες, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, ιδιαίτερα τα ένζυμα που συνθέτουν DNA, RNA κλπ. Εν τούτης δεν μπορούν να κληρονομήσουν, δεν μπορούν να κάνουν αντίγραφα του εαυτού τους, δεν μπορούν να περάσουν στην επόμενη γενιά και μάλιστα παραλλάσσουν τα αντίγραφα. Επομένως, δημιουργείται ένα μεγάλο ερώτημα
στο δόγμα, το γενετικό δόγμα, που λέει, ωραία, ποιο ξεκίνησε πρώτο? Ξεκίνησε η ζωή σαν DNA? Το DNA, ναι, μεν έχει αυτά τα καλά, αλλά δεν μπορεί να φτιάξει τον εαυτό του και δεν έχει κανένα καταλυτικό ρόλο. Ξεκίνησε από πρωτεΐνες. Θυμίζω ότι οι πρωτεΐνες είχαν ανακαλυφθεί πρώτες. Το DNA δεν μπορεί να φτιάξει τον εαυτό του. Δεν μπορεί να φτιάξει, δεν έχει καταλυτικό ρόλο, δεν μπορεί να κάνει δουλειές. Το DNA. Φανταστείτε μια ταινία, μαγνητοταινία, που έχει, ή ένα, που έχει μέσα τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, ένας σκληρός δίσκος. Δεν μπορούν να εκφραστεί τίποτα από όλα αυτά, ούτε μπορεί να κάνει άλλους δίσκους ή άλλες ταινίες. Χρειάζεται μαγνητόφωνο για να ακούσεις τον κωδικοποιημένο ήχο που είναι η πρωτεΐνη. Κατά συνέπεια, αλλά το να ακούσεις τον ήχο δεν σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις DNA. Αυτό θέλω να πω. Επομένως, υπήρξε ένα πρόβλημα πώς ξεκίνησε η ζωή. Αφού για να φτιάξεις DNA χρειάζεσαι πρωτεΐνες, καταλύτες, και για να κάνεις καταλύτες χρειάζεσαι DNA. Επομένως, είχαμε πέσει σε ένα δίλημα, το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό? Αφού και για τα δύο χρειάζεσαι και τα δύο πράγματα. Όταν λοιπόν ανακαλύφθηκε το RNA και η ρετροή, το RNA, σας θυμίζω, μπορεί να παίξει έστω και με όχι τέλεια, σε συγκριτικά με το DNA, σας είπα το RNA είναι πολύ ασταθές μόριο, παρόλα αυτά είναι ένας καλός τρόπος κωδικοποίησης και κληρονόμησης πληροφοριών, όπως και το DNA. Επίσης, ανακαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια ότι τα RNA μόρια έχουν καταλυτικό ρόλο. Μπορεί δηλαδή να κόψουν, να ράψουν, να πάρουν τρισδιάστατες μορφές. Αυτό ανακαλύφθηκε τελευταία και δόθηκαν μάλιστα και δύο Νόμπελ στους επιστήμονες, στους συνεργάτες τους που κάναν αυτές τις ανακαλύψεις. Να λοιπόν που βρίσκουμε ένα μόριο, όπως είναι τα RNA, που κάνει και τις δύο δουλειές. Έχει και κληρονομική ικανότητα και καταλυτικό ρόλο. Υποψιαζόμαστε λοιπόν ότι η ζωή ξεκίνησε με την μορφή RNA που θα μπορούσε να τα κάνει και τα δύο. Και μετά ξεχώρισαν αυτές οι δύο ιδιότητες. Η μεν ιδιότητα της κληρονόμησης πέρασε στο DNA αντίγραφο του RNA, συμπληρωματικό, που είναι πολύ πιο σταθερό, είναι δίκλωνο, μπορεί να έχει το ένα καλούπι του απέναντι και μια σειρά άλλες θετικές ιδιότητες, ενώ ο καταλυτικός ρόλος του RNA πέρασε στις πρωτεΐνες. Ακόμη και σήμερα, παρεπιπτόντως, ξέρουμε στο κεντρικό δόγμα της γενετικής πληροφορίας ότι η πληροφορία τρέχει από το DNA στο RNA και από το RNA φτιάχνονται πρωτεΐνες. Επομένως, η ρετροή είναι ένα, θα έλεγα, υπόλοιμα παλιό αποτύπωμα μιας παλιότερης ζωής φτιαγμένης, στηριγμένης στο RNA. Μάλιστα. Δηλαδή είναι κάτι αρχαίγωνο η ρετροή. Μάλιστα. Και υποψιαζόμαστε ότι είναι πολύ παλιές μορφές ζωής. Θα έλεγα μάλιστα ότι τώρα, αν θα αναφερθούμε στις σύγχρονες γονιδιωματικές αναλύσεις, θα δείτε ότι μας εξέπληξε το γεγονός όταν διαβάσαμε, ας πούμε, το ανθρώπινο γονιδίωμα, όταν διαβάσαμε το γονιδίωμα των ζώων, διαβάσαμε το γονιδίωμα του καλαμποκιού και πάρα πολλών φυτών. Στον άνθρωπο, για παράδειγμα, το 50 και παραπάνω της 100 του DNA του είναι αντίγραφα RNA ιών, δηλαδή ρετροϊών. Που σημαίνει ότι από τους ρετροϊούς φτιάχνει και DNA. Έχουμε καμιά εικοσαριά τέτοιες οικογένειες retro elements, retro ιών μέσα στο γονιδίωμά μας. Στην Αγελάδα, μιλώ τώρα για άθικτες οικογένειες ιών, δηλαδή ολόκληρος ο ιός με τα 4-5 γονίδια του. Γιατί άμα βάλω και τα κομμάτια του ιού που είναι μέσα στο γονιδίωμα, τότε το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο. Στις Αγελάδες είναι 80%. Στο καλαμπόκι κοντά 85% με 90%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είμαστε ένα συνοθήλευμα στο γενετικό υλικό από DNA φτιαγμένο από αντίγραφα retro elements. Και γιατί τότε, αφού είμαστε τόσο εξοικειωμένοι σε αυτούς τους ιούς, για ποιο λόγο αυτός ο κορονοϊός είναι τόσο επικίνδυνος για μας? Γιατί μας βλάπτει, γιατί μας σκοτώνει? Να θυμίσω ότι πριν πούμε αυτή τη λεπτομέρεια, μας εξέπληξε όλους, γιατί τα τελευταία 5-10 χρόνια
όλες οι μάστιγες, όλες οι επιδημίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα, τη στιγμή μάλιστα που λίγο πολύ είχαμε χαλαρώσει με την έννοια ότι καταφέραμε να χορτάσουμε ψωμί λίγο πολύ χάρη και στις τεχνολογικές προόδους, τα βήματα της γεωργίας κλπ. Λίγο πολύ λύθηκαν τα προβλήματα των λοιμών, υπήρξε κάποια ειρήνη. Μόνο πρόσφατα ξαναείδαμε κάποιες τέτοιου είδους ανακατατάξεις που οδηγήσανε σε όλα αυτά τα μεταναστευτικά ρεύματα κλπ. Και φυσικά και κλιματικές αλλαγές. Όμως είχαμε λίγο πολύ χάρη στα αντιβιωτικά που μας βοήθησαν να αντιμετωπίσουμε κυρίως τα βακτήρια, τους μύκητες, δηλαδή τις μεγάλες αρρώστιες μας, είχαμε ηρεμήσει κάποιους και τελείως ξαφνικά τα τελευταία 10 χρόνια όλες οι πανδημίες που ταράζουν τώρα την ανθρωπότητα και δημιουργούν προκλήσεις σαν τον κορονοϊό που μιλάμε σήμερα είναι όλες τέτοιοι ρέτροι, δηλαδή το AIDS, ο Ι2N2, το SARS, ο ιός της ασιατικής γρήπης. Θα μπορούσα να αναφέρω 5-10 τέτοιο που μας συγκλώνησαν τα τελευταία χρόνια. Όλα οφείλονται σε ρετροίους. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή και η επιστημονική κοινότητα συγκλονίζεται και ο κόσμος φυσικά και αναρωτιέται τι είναι αυτό που συνέβη τα τελευταία 5-10 χρόνια και τελείως ξαφνικά αυτοί οι ρετροίοι γίνονται οι σημερινές μάστιγες της κοινωνίας μας. Τι είναι αυτό που συνέβη? Δεν το ξέρουμε. Μακάρι να ξέραμε τι ήταν αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά υποψιαζόμαστε πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε για παράδειγμα ότι σύμφωνα με αυτά που είπα για τα γονιδιώματά μας, τα φυτά, τα ζώα, τον άνθρωπο κλπ, ότι αυτή η ρετροή που είναι μέσα μας με τη μορφή του DNA είναι αποσιωπημένα κομμάτια του DNA μέσω επιγενετικών μηχανισμών. Θυμηθείτε ότι σε παλιότερες εκπομπές μας είχαμε τον χρόνο να μιλήσουμε για τα λεγόμενα επιγενετικά φαινόμενα, δηλαδή την μεθυλίωση του DNA. Κατά διαστήματα, αν το DNA έχει μεθύλια πάνω του, δηλαδή άνθραξη υδρογόνο 3, τότε τα γονίδια, το DNA που είναι μεθυλιωμένο είναι αδρανές, είναι αποσιωπημένο. Άρα, έχοντας σε σωστή λειτουργία τα επιγενετικά φαινόμενα, μπορεί να κουβαλάς αυτά τα αντίγραφα του DNA μέσα σου σε μεγάλα ποσοστά, αλλά είναι αποσιωπημένα. Και φυσικά ρωτούσαμε γιατί τα έχουμε τότε. Πιθανότατα τα είχαμε για να αντιμετωπιστούν έκτακτες καταστάσεις. Δηλαδή λες, το τάδε γονίδιο δεν θέλω να δουλεύει στο στομάχι μου. Θα δουλεύει μόνο στις αρτηρίες ή θα δουλεύει στο μάτι μου. Άρα αποσιωπώ τα γονίδια του ματιού να μην δουλεύουν στο στομάχι. Και στο μάτι μου δουλεύουν μόνο τα γονίδια που είναι υπεύθυνα να δώσουν τη λειτουργία του ματιού και ούτω καθεξής. Αυτό το σκοπό εξυπηρετούσαν τα επιγενετικά φαινόμενα και ήταν η βάση της διαφοροποίησης των κυττάρων. Έλα όμως που τώρα για να λειτουργήσουν τα επιγενετικά φαινόμενα πρέπει όλος ο μηχανισμός πρώτα-πρώτα να έχει μεθύλια. Θυμηθείτε όταν μιλούσαμε για το φολικό οξύ, τη βιταμίνη Β12 που είναι κύρια πηγή μεθυλίων. Αν δεν έχεις φάει πολύ από αυτό το πράγμα, δεν θα έχεις μεθύλια για να αποσιωπήσεις περιοχές του DNA που πρέπει να παραμείνουν αποσιωπημένες και φυσικά αρχίζουν να εκφράζονται. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που χαρακτηρίζει την εποχή μας τα τελευταία χρόνια είναι η μεγάλη αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Βλέπουμε, ας πούμε, πολλούς ανθρώπους να ζουν για πάρα πολλά χρόνια και ξέρουμε ότι καθώς ο οργανισμός γυράσκει, αποδιατάσσεται η ακρίβεια αυτών των ρυθμιστικών μηχανισμών και γι' αυτό και γυράσκουμε. Ένα δέρμα νεανικό δεν είναι ίδιο με το δέρμα του γέροντα. Τα μαλλιά του δεν είναι ίδια. Το στομάχι του δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Η μύση του δεν είναι τόσο ανθεκτική. Το μυαλό του δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και ούτω καθεξής. Άρα ξέρουμε ότι οι μηχανισμοί γύρανσης αποδιατάσσουν αυτούς τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς και βάζουν να αποσιωπούνται γονίδια που δεν πρέπει ή να ενεργοποιούνται γονίδια που... Επομένως, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τα μεγάλα ποσοστά ενηλίκων μπορούν επίσης να παίζουν κάποιο ρόλο. Επίσης,
η δημογραφική έκρηξη και η μεγάλη δυνατότητα κινητικότητας παίζει καθοριστικό ρόλο. Δηλαδή τώρα έχουμε γίνει 6-7 δις, σε λίγο θα γίνουμε 8 δις κλπ. Ένα συνεχώς μετακινούμενος κόσμος με όλα τα μέσα. Σήμερα είσαι εδώ, το πρωί παίρνεις το αεροπλάνο, σε μια ώρα είσαι στην άλλη Ήπειρο. Από Αφρική, Ασία, από Ασία, Ευρώπη, από Ευρώπη, Αμερική, Ρωσία κλπ. Ανατολή, Κίνα, προϊόντα, κόσμος, υπηρεσίες, εμπορεύματα μετακινούνται με ταχύτατους ρυθμούς σε όλο τον κόσμο. Επομένως, το γεγονός ότι σε κάποιο σημείο εμφανίστηκε κάτι, σε ένα δευτερόλεπτο ένεκα της πυκνότητας του πληθυσμού με τη δημογραφική έκρηξη και τη δυνατότητα μετακινήσεων, έχει σκορπίσει παντού. Εάν μάλιστα, όσο ήμασταν μικροί, ξέρετε, αν κάποιος είχε, ας το πούμε, μια αλλεργία σε κάποιο κύριο τρόφιμο της περιοχής του, αν δηλαδή εμείς που μεγαλώσαμε με το γάλα της Αγελάδας, των προβάτων κλπ, δεν μπορούσαμε, είχαμε αλλεργία στο γάλα, λίγες πιθανότητες επιβίωσης είχαμε. Γιατί αυτή ήταν η κύρια τροφή. Τώρα τελείως ξαφνικά, επειδή ζω σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, μπορώ να τρώω φρούτα που ήρθαν από την Αφρική, να τρώω ένα ζώο που ήρθε από την Ιαπωνία και ούτω καθεξής. Επομένως, πολλά πράγματα αναθεωρήθηκαν μέσα σε εισαγωγικά από τις σταθερές εξελικτικές διεργασίες ένεκ αυτών των απότομων αλλαγών στην κοινωνία μας. Επομένως, είμαι σίγουρος ότι και στο παρελθόν θα εμφανίζονταν κάποιος κάπου ένας τέτοιος ιός, αλλά είχε λιγότερες πιθανότητες να εξαπλωθεί αξιοποιώντας τα μέσα που έχει σήμερα ο ιός να σκορπίσει σε όλο τον κόσμο ταχύτατα. Μάλιστα. Αυτός ο ιός για ποιον λόγο είναι επικίνδυνος, γιατί δηλαδή ο κορονοϊός μας πεθαίνει? Γιατί πολύ γρήγορα επηρεάζει κύριες λειτουργίες μας και ιδιαίτερα τα πνευμόνια μας, το αναπνευστικό μας σύστημα. Μη σας θυμίζω ότι στο αναπνευστικό μας σύστημα, συγγνώμη μου, επιτρέπετε να πιω μια γουλιά νερό? Ναι, βεβαίως. Ανοίγοντας το στόμα μας και τα πνευμόνια μας, διοχετεύουμε αέρα στον οργανισμό μας, στα πνευμόνια μας, δηλαδή οξυγόνο. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί το πνευμόνι. Δίνει τη δυνατότητα το οξυγόνο της ατμόσφαιρας να μπει μέσα στο σώμα μας. Και γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό? Γιατί το οξυγόνο βοηθάει στο να γίνει η καύση της οργανικής ύλης που διαθέτει ο οργανισμός και να παράξει ενέργεια. Να μπορεί να κινηθείς, να τρέξεις, να χωνέψεις, να δεις και ούτω καθεξής. Επομένως, είναι σαν το, ας πούμε, ότι κόβεις το οξυγόνο και ο οργανισμός πεθαίνει, από, δεν έχει δυνατότητα να λειτουργήσει τίποτα. Επομένως, αν ο ιός μπλοκάρει αυτές τις διεργασίες μέσω του πνεύμονος, μπλοκάρει δηλαδή το σύνολο της λειτουργίας του αναπνευστικού και κυκλοφοριακού συστήματος. Δεν κυκλοφορεί οξυγόνο, δεν παράγεται ενέργεια, παρέλυσαν τα σύμπαντα. Τίποτα άλλο από τα κύτταρα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την παραγόμενη ενέργεια, όπως είναι τα αυτοκίνητα. Αν δεν έχει οξυγόνο για να κάψεις το καύσιμο, μπορεί να έχεις καύσιμο, αλλά χωρίς οξυγόνο δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό και παραλύει ο οργανισμός και μόλις καταρρεύσουν οι μηχανισμοί άμυνας και ο οργανισμός, τότε ένα σωρό άλλα πράγματα μπορεί να τον απορριθμίσουν και να τον οδηγήσουν. Τώρα, στο... κύριε καθηγητά, από ό,τι μας είπατε, ο οργανισμός μας διαθέτει τέτοιους ρετρόιους, έτσι? Βεβαίως. Με τη μορφή DNA μέσα στο DNA. Ναι. Τώρα, αφού είμαστε εξοικειωμένοι σε τέτοιους ρετροϊούς, γιατί αυτός ο ρετροϊός ο συγκεκριμένος είναι βλαπτικός και άλλοι δεν είναι? Αν είμαστε εξοικειωμένοι στους δικούς μας, αν ένας μας ήρθε από την Κίνα, που στον οποίο δεν τον είχαμε ξαναδεί εμείς, ένας καινούριο. Ωραία. Αυτόν δεν μπορεί να τον γνωρίσουν εύκολα τα αντισώματά μας με τα λευκά αιμοσφαίρια και να τον χτυπήσουν. Ωραία. Τα δικά μας δεν μπορούν.
γιατί ήρθε από την Κίνα, των Κινέζων που ήταν εκεί κοντά τους. Πιθανόν και η Κίνα ήταν κάτι καινούριο και δεν ξέρουμε αν πραγματικά ήταν ρετροϊός που ήρθε από έναν Κινέζο ή ρετροϊός που μπήκε σε έναν Κινέζο επειδή, ξέρω εγώ, έφαγε μια νυχτερίδα ή ένα άλλο ζώο ή οτιδήποτε άλλο. Σας θυμίζω ότι όλοι οι ανώτεροι οργανισμοί είναι γεμάτοι με τέτοιους ρετροϊούς. Αν λοιπόν ένας, και επειδή ακριβώς έχουν εκατομμύρια πολλά τέτοια αντίγραφα, είναι πιθανό να δημιουργούνται συνεχώς καινούργοι και να είναι καινούργιος και για τον Κινέζο ακόμα. Δηλαδή μια μετάλλαξη μέσα στην νυχτερίδα, αν πραγματικά πέρασε από την νυχτερίδα ή όλους αυτούς τους οργανισμούς που αποτελούν τελικατέσεν σε αυτές τις περιοχές, εν τούτης, μια τέτοια μετάλλαξη μπορεί να δημιουργήσει κάποιο καινούργιο τον οποίο δεν τον πιάναν ακόμα και τα κινέζικα αντισώματα. Και αυτό δημιουργεί δυσκολίες ακόμη και στις δυνατότητες των εμβολίων. Δηλαδή, όσο κάτι έχει σταθερή δομή, τότε κάνοντας ένα εμβόλιο, ο οργανισμός μας έχει μονίμως αντισώματα όποια στιγμή και αν μολυνθούμε να τα χτυπήσει. Αυτή ήταν η φιλοσοφία των εμβολίων, στον οποίο στηρίχθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της προστασίας της υγείας μας και ήταν μια μεγάλη συμβολή τους στο να αντιμετωπιστούν μεγάλες μάστιγες της υγείας στην ανθρωπότητα. Τώρα με αυτούς τους ρετροϊούς και την μεγάλη παραλλακτικότητα που αναπτύσσουν, είναι πολύ δύσκολο ένα εμβόλιο να τους πιάνει όλους. Θα χρειαστεί δηλαδή μείγματα τέτοιων για να φτιάξουμε ένα μείγμα αντισωμάτων που τουλάχιστον θα πιάνει τους περισσότερους. Θέλω επίσης να πω κάτι που έχει επίσης σχέση με την τεχνολογία και καλά είναι το αναφέρουμε. Ότι όταν μιλούμε για ιούς, μιλάμε για όλο και όλο 4-5 γονίδια. Δηλαδή είναι 4-5-10 χιλιάδες βάσεις. Δηλαδή σε μια βιβλιοθήκη μιλάμε για μια σελίδα τις πρώτες 4-5 σειρές, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το γενετικό του υλικό. Πολύ μικρό, εύπλαστο, ταχύτατα διπλασιαζόμενο και ταχύτατα μεταλλασσόμενο. Δηλαδή μπορεί να φτιάξει μια άλλη. Αυτό επίσης δημιουργεί τη δυνατότητα στον άνθρωπο. Τώρα μπορεί κανείς να συνθέσει DNA και RNA πάρα πολύ. Υπάρχουν μηχανές που συνθέτουν DNA και RNA για ένα σωρό πειραματικούς σκοπούς που γίνονται. Επομένως, μπορεί κάποιος να συνθέτει RNA ιούς έχοντας δημιουργήσει ορισμένες μεταλλάξεις μόνο και μόνο για να τους δοκιμάσει να δει. Και επειδή τέτοιου είδους πειράματα γίνανε στην Κίνα, είναι γνωστό και είναι δημοσιευμένα μάλιστα ότι τους επέτρεψαν να συνθέσουν έναν διάφορους RNA ιούς και να δούνε την αποτελεσματικότητά τους και τη συμπεριφορά στους ανώτερους οργανισμούς. Αν λοιπόν συνέβη κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι ήταν λάθος και ήταν λάθος που επετράπη να γίνει αυτό το πράγμα και μάλιστα επετράπη και να δημοσιευτεί αυτό το άρθρο. Το γεγονός ότι, ναι, λέει, πέρασε από την τοπική επιτροπή βιοειθικής και πήρε άδεια να γίνει αυτό το πείραμα κλπ. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, γι' αυτό τόνισα από μιας αρχής η επιστημονική κοινότητα και ο κόσμος γενικότερα βέβαια, αλλά κυρίως η επιστημονική κοινότητα, δεν είναι εξοικειωμένη με ένα κόσμο που στηρίζεται σε RNA. Δεν είναι δηλαδή μαθημένος για μια ζωή φτιαγμένη με RNA. Είμαστε μαθημένοι στη ζωή φτιαγμένη με DNA, όπου το RNA αποτελεί, νομίζαμε, ένα παροδικό βήμα μέχρι ότου πάνε να φτιαχτούν οι πρωτεΐνες. Επομένως, μη γνωρίζοντας καλά τη ζωή ως RNA, δεν πρέπει να παίζουμε με τους ρετροϊούς. Τώρα, εδώ έτσι όπως τα λέτε, μου δημιουργείται εύλογα το ερώτημα, δηλαδή δεν αποκλείεται να είναι κατασκευασμένος ο ιός? Όχι, δεν αποκλείεται. Γιατί τις τελευταίες μέρες διαδίδεται ότι οι επιστήμονες αποκλείουν ο ιός να είναι κατασκευασμένος και το βασίζουν στον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται κτλ. Εσείς δεν πιθανόν, αλλά εγώ ξέρω ότι είναι δημοσιευμένο αυτό που σας περιγράφω. Ένα-δύο χρόνια πριν κάναν οι Κινέζοι τέτοια πειράματα και μάλιστα είναι δημοσιευμένα στο πιο έγκυρο περιοδικό, ας πούμε από τα πιο έγκυρα περιοδικά
στους τομείς μας είναι το περιοδικό Nature, δηλαδή η φύση. Δηλαδή το Nature και το περιοδικό Science είναι τα δύο κορυφαία περιοδικά και αυτό φαίνεται από το impact factor που έχουν, δηλαδή από την, από τον κόσμο που τα διαβάζει και τα κόσμο. Εσείς το είδατε, το είδατε αυτό το άρθρο δημοσιευμένο, βέβαια, αυτό που λέτε. Δημοσιευμένο στο Nature, βεβαίως. Και μας είχε εκπλήξει τότε πώς είναι δυνατόν, και μάλιστα αρκετοί από τους επιστήμονες είχαν αναφερθεί στον εκδότη του Nature, πώς δεχτήκατε να δημοσιευθεί κάτι τέτοιο, χωρίς να δείτε πραγματικά τις κρίσεις και τις απαντήσεις της Επιτροπής Βιοειθικής που επέτρεψε να γίνει ένα τέτοιο πείραμα στην Κίνα. Το θέμα είναι ότι έγινε το πείραμα. Τώρα από ότι αυτό έγινε το πείραμα, μετά το θέμα είναι η δημοσίευση. Το πείραμα είναι το επικίνδυνο, δεν είναι η δημοσίευση. Έπρεπε όμως πριν το δημοσίευση να ειδοποιήσει την επιστημονική κοινότητα. Κοιτάξτε, μας ήρθε να δημοσιευτεί αυτό. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί με ακρίβεια. Ποιοι ήταν αυτοί που το είδαν, τι μέτρα ασφαλείας είχαν πάρει κλπ. Παναλαμβάνω, είναι ένα πολύ πιο προσεκτικό βήμα που πρέπει να κάνει η επιστημονική κοινότητα και η ανθρωπότητα πριν βρεθούμε μπροστά σε τέτοια μεγάλα απρόπτα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Γιατί τώρα βλέπεις χάνονται άνθρωποι γιατί δεν είμαστε καθόλου εξοικειωμένοι με αυτού του είδους τις τεχνολογίες. Τελευταία μου ερώτηση. Είστε αισιόδοξος στην αντιμετώπιση του φαινομένου που παρουσιάζεται αυτές τις μέρες? Θα το αντιμετωπίσουμε ή είμαστε χαμένοι τώρα? Προς το παρόν η επιστήμη είναι χαμένη, μέσα σε λεπτομέρειες ψάχνετε. Ενώ είπατε ότι τα χαρακτηριστικά που έχουν οι ιοί, ουσιαστικά το γενετικό του υλικό είναι 4-5 σελίδες σε μια σελίδα, ας πούμε, βιβλιοθήκης. Αυτό σε όχι μια σελίδα βιβλιοθήκης, σε ένα μια ολόκληρη βιβλιοθήκη. Σε μια ολόκληρη βιβλιοθήκη, όχι σε. Να είναι πολύ μικρό το RNA, σε αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι, αυτό λέω και εγώ. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι διαβάζεται, ότι είναι απλώς ευέλικτη ή διαβάζεται και εύκολα? Και αν διαβάζεται εύκολα, γιατί δεν αντιμετωπίζεται και εύκολα? Γιατί χρειαζόμαστε τόσο χρόνο για να βρούμε το εμβόλιο? Και τώρα είμαστε στη φάση του ακόμα που προσπαθούμε να το αποκωδικοποιήσουμε ή στη φάση που έχει αποκωδικοποιηθεί και ψάχνουμε το αντίδοτο, το εμβόλιο δηλαδή, για να το αντιμετωπίσει? Όχι, το έχει διαβαστεί ο ιός, το ξέρουμε με ακρίβεια το κείμενό του, αλλά κρατήστε στο νου αυτό που είπα, τις δυνατότητες παραλλαγής που έχει, να φτιάχνει δηλαδή συνεχώς απογόνους ή άκια, ας το πούμε, που είναι παραλλάσσοντα, δηλαδή να αλλάζουν 1-2 γράμματα και να αλλάζει το νόημα του κειμένου του. Και με τον τρόπο αυτό να ξεφεύγει και από τους μηχανισμούς άμυνας, γιατί έχει μικροδιαφοροποιήσεις που το καθιστούν ικανό να γλιτώνει. Γι' αυτό και είπα ότι ένα συγκεκριμένο εμβόλιο δεν θα τον έκανε τίποτα. Θα χρειαστούν μείγματα τέτοια ή να στοχεύσουν τουλάχιστον σε περιοχές που είναι κοινές σε όλους, έτσι ώστε να τους πιάνει. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε, σας είπα και στο ξεκίνημα, δεν είμαστε εξοικειωμένοι από μια τέτοια RNA ζωή. Παραδείγματος χάρη, τι συμβαίνει όταν ένα κύτταρό μας μπει μέσα του ένας τέτοιος RNA ιός και το κύτταρό μας έχει καμιά 5-6.000 αντίγραφα από αυτόν στο DNA. Εμείς ξέρουμε τώρα ότι πολύ συχνά, κάτι που δεν το ξέρανε χρόνια πριν, δεν το ξέραμε χρόνια πριν, γιατί νομίζαμε ότι ήταν μια κατεύθυνσης ροή γενετική πληροφορία. Από το DNA φτιαχτόταν RNA, από το RNA φτιαχτόταν πρωτεΐνες και that's it. Αυτό ήταν. Τώρα βλέπουμε ότι όταν ένα κομμάτι RNA μπει μέσα στο γενετικό υλικό, μέσα στον πυρήνα, πηγαίνει, βρίσκει τους συγγενείς του, τα αντίγραφά του που έχει μέσα και πολύ συχνά το ίδιο το RNA κάνει μια μικρή τομή για να απελευθερώσει το συγκεκριμένο τμήμα του DNA. Γι' αυτό σου λέω, είναι τελείως καινούργια στοιχεία αυτά. Να βλέπουμε δηλαδή το RNA να παίζει ένα τέτοιο ρόλο. Γι' αυτό και είπα ότι έπρεπε και οι Κινέζοι να ήταν πολύ επιφυλακτικοί όταν γινόταν τέτοιου είδους πειράματα, γιατί δεν ξέραμε, για παράδειγμα, ότι μπαίνοντας ένας τέτοιος ρετροϊός μήπως ενεργοποιεί και κάποια από τα δεκάδες ή εκατοντάδες αντίγραφα του ή συγγενικούς του ρετροϊούς που ήταν αποσιωπημένοι στο γονιδίωμα του DNA τους. Μάλιστα. Δεν έπρεπε να είχε δοκιμαστεί αυτό πρώτα
πριν πάρει η έκταση ένα τέτοιο πείραμα ή να μπουν τέτοια μέτρα ασφαλείας ότι θα ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Τώρα το εύλογο ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι και τι μας βεβαιώνει ότι κάποια στιγμή θα το εντοπίσουμε. Μπορεί αυτό τη στιγμή που εντοπίζουμε μία μορφή του, αυτό να μεταλλάσσεται και μονίμως να είμαστε σε μία διαδικασία. Κοιτάξτε, είμαι σίγουρος ότι η ανθρωπότητα θα βρει έναν τρόπο να τον αντιμετωπίσει. Θα υπάρξουν βέβαια, όπως υπάρχουν ήδη, απώλειες και όπως συνέβη και στο παρελθόν. Έχουμε δει πανδημίες που σκόρπισαν το θάνατο σε εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους. Να σας θυμίσω την Ισπανική γρίπη, να θυμίσω την Πανόλη, να θυμίσω την Ιλαρά, να θυμίσω... Η ανθρωπότητα έχει επανειλημμένα αντιμετωπίσει τέτοιες μεγάλες προκλήσεις. Δυστυχώς όμως μέχρι να τις αντιμετωπίσει είχε μεγάλες απώλειες, όπως συμβαίνει και τώρα, με πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Τώρα, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστεί, παρά το ότι είναι κάτι παράξενο, όπως σας είπα, με αυτούς τους 5-10 ρετροϊούς που μας ταλαιπωρούν τα τελευταία 20-30 χρόνια. Πιστεύετε ότι αυτό θα γίνει σύντομα ή δεν έχουμε ακόμα εικόνα πότε θα γίνει η αντιμετώπιση? Αυτός είναι ιδιότροπος ο κορονοϊός, γιατί όπως σας είπα, και με το AIDS και με τον ιδιονιδίο και των πτηνών και όλα αυτά και τον SARS κλπ. Βρέθηκε ένας τρόπος να τους αντιμετωπίσουμε. Καθώς μέχρι τώρα εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση μικροβίων όπως τα βακτήρια, οι μύκητες, που όπως είπα είναι οργανισμοί, έχουν κύτταρο, βρίσκοντας ένα φάρμακο που χτυπάει εξειδικευμένα το συγκεκριμένο κύτταρο ή το εμβόλιο που χτυπάει το συγκεκριμένο κύτταρο, έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε μεγάλες μάστιγες, όπως σας είπα, ξέρω, το άλλα με τα αντιβιωτικά, τους μύκητες κλπ. Τώρα, η ιστορία με αυτούς τους RNA ιούς κάνει τα πράγματα δυσκολότερα για τους λόγους που προανέφερα. Ναι. Τώρα, η τελευταία ερώτηση. Έχετε υπόψη σας άλλες έρευνες που έχουν σχέση με αυτά που είπατε προηγουμένως, με αυτό δηλαδή που κάνανε οι Κινέζοι? Γίνονται άλλες έρευνες τέτοιες? Όχι, δεν ξέρω. Δημοσιευμένες. Το αν θα γίνονται δεν το ξέρουμε. Ναι. Μπορεί κάποιος ένα εργαστήριο να έχει κάνει, αλλά ξέρουμε αυτή που πέρασε στη δημοσίευση, τη διαβάσαμε και έτσι ξέρουμε ότι έγινε. Μήπως θυμάστε σε ποιο τεύχος του Νάτσουρ ήταν αυτό? Ναι, έχει χρόνια, έχει 2-3 χρόνια που έχει δημοσιευτεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε και τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ζητώ συγγνώμη που από τον κόσμο που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε όρους επιστημονικούς με τους οποίους δεν είμαστε όλοι εξοικειωμένοι. Παρ' όλα αυτά, καλά είναι να την μάθουμε τη ζωή σαν RNA. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.